Ένα περιστατικό το ίδιο το οποίο είχα χειριστεί εγώ σε γυμνάσιο μάλιστα της Εδωχώρας. Και το οξύμορο είναι ότι σε μια τέτοια μικρή ηλικία που έχει συμβεί το συγκεκριμένο περιστατικό, παιδιά δηλαδή 14-15 ετών, ήταν στη Δευτέρα Γυμνασίου. Κάποιος φίλος μιας μαθήτριας Δευτέρας Γυμνασίου ερχόταν διακοπές από την Πάνω Ελλάδα προς τη συγκεκριμένη περιοχή. Υπήρχε ένα μικρό φλερτ μεταξύ τους. Κάποια στιγμή και σε επικοινωνία που είχαν μέσω των εφαρμογών του διαδικτύου, την έπεισε να τη στείλει μια φωτογραφία γυμνώστη. Η κοπελιά του την έστειλε αυτή την φωτογραφία. Το παιδί αυτό γνώριζε και άλλους πολλούς συμμαθητές από το συγκεκριμένο γυμνάσιο. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός, ο μαθητής αυτός από την Πάνω Ελλάδα, έστειλε τη φωτογραφία σε έναν από τους συμμαθητές της κοπελιάς. Μία άλλη συμμαθήτριά της για λόγους αντιζηλίας έπεσε στα χέρια της φωτογραφία, έφτιαξε προφίλ στο Facebook με την κοπελιά γυμνώστηθη στη φωτογραφία του προφίλ και άρχισε και έκανε αιτήματα σε όλους τους υπόλοιπους συμμαθητές. Ξεκίνησε λοιπόν η προανάκριση, κληθήκαν όλοι οι μαθητές του σχολείου της συγκεκριμένης τάξης. Και μέσα από την προανάκριση, ήταν και εύκολο το συγκεκριμένο συμβάν γιατί δεν χρειάστηκε να ζητήσουμε άρση απορρίτου κτλ. Μέσα από την προανάκριση, τα υπόλοιπα παιδιά είπαν ότι ποια συγκεκριμένη κοπελιά έκανε αυτό το προφίλ. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, και αυτό που θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές και κυρίως οι γονείς, είναι το εξής, ότι αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία μέχρι να φτάσει στην κατοχή της κοπελιάς, γύριζε για πέντε περίπου παιδιά, το έστενε το ένα μετά το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση και με βάση το ποινικό κώδικα υπάρχει αδίκημα και για τα ίδια τα παιδιά που μεταδίδουν τέτοια εικόνα. Και όχι μόνο αδίκημα για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς πλέον σαν παραμέλης εποπτείας ανηλίκου. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπατε, γιατί αυτό έχει και την ουσία, ότι αυτές οι κινήσεις που κάποιος πάει να χλεβάσει ή να διαπομπεύσει έναν άνθρωπο στο διαδίκτυο με φωτογραφίες ή βίντεο, είναι πολύ εύκολα να εξιχνιαστούν από την αστυνομία και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι να τιμωρηθούν. Και προτού πάω να δείξω κάποια στοιχεία, σε πολύ λίγο θα πάω στις οθόνες της εκπομπής. Κύριε Ροζάκη, ποια είναι η τιμωρία, πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά? Ο αστυνομικός νομίζω ότι αναφέρθηκε στο θέμα. Υπάρχουν συγκεκριμένα αδικήματα εδώ. Έχουμε είτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων, είτε μπορεί να έχουμε εκβίαση, είτε μπορεί να έχουμε παραμέληση υποπτίας για τους γονείς αν έχουμε να κάνουμε με ανηλίκους. Αυτά είναι αδικήματα, κατά κανόνα είναι πλημεληματικής μορφής, μπορεί όμως να λάβουν και κακουργηματική μορφή υπό προϋποθέσεις. Και αν αντιμετωπίζονται αναλόγως. Πολύ σημαντικό. Εάν το παιδί μιλήσει στους γονείς σε μια τέτοια περίπτωση, επειδή έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλά κρούσματα sexting, έτσι λέγεται η όλη διαδικασία ανταλλαγής προκλητικών φωτογραφιών στα πλαίσια μιας φυσιολογικής εφηβικής σχέσης ή όχι, είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται το σχολικό περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην γίνει διασπορά της φωτογραφίας εκτός ορίων και να μην μαζεύεται αυτό το πράγμα και να ακολουθεί το παιδί σε όλη του τη ζωή. Ότι από χέρι σε χέρι, από προφίλ σε προφίλ έτσι μπορεί ακριβώς να χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό, όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσουμε να μαζέψουμε αυτή τη διαδικασία και κατά συνέπεια τις ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί, οι ψυχολογικές επιπτώσεις θα είναι πολύ λιγότερες. Και βεβαίως νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί το εύρος, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, που έχει το πώς μεταδίδεται μια πληροφορία, πόσο μάλλον άσχημη πληροφορία, μια άσχημη φωτογραφία, ένα βίντεο μέσω του διαδικτύου.